Βεβαίως, ήταν μια εθνική ομάδα νέα με καινούργια κορίτσια που εν μέρει αφήσαν τη σκητάλη οι παλιές αθλήτριες, διότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει και θα συνεχίσουν. Είναι όλες κοπέλες με μεγάλη ιστορία, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα έτοιμες να αφήσουν και, και την εθνική. Το γλυκό, η συνταγή αυτή πέτυχε φέτος. Θεωρώ ότι έδεσε πάρα πολύ, γιατί έγινε πάρα πολύ σκληρή δουλειά στην προετοιμασία. Ξεκίνησα από το είναι η σειρά όλων των χρόνων που είναι κοπέλες. Και φέτος που πήγα εγώ και το έζησα από κοντά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα έχει βάλει τις βάσεις από το 2009, οι οποίες βγήκαν τέταρτες στο παγκόσμιο, το 2010 δεύτερες στην Ευρώπη, το 2011 η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει σημειωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και φέτος που βγήκαμε δεύτερο στο Ευρώπεν, που έξαμε πάλι τελικό Ευρώπη. Όλα αυτά ήταν συνέχεια, ήταν με πολύ σκληρή δουλειά, με όρεξη από τις κοπέλες και θεωρώ ότι έδεσε πολύ καλά η χημεία. Στο Προολυμπιακό είχαμε μια ατυχία, δεν περάσαμε στον Ολυμπιάδο, που ήταν ο μεγάλος στόχος, οπότε έφερε αυτομάτως μεγάλη απογοήτευση. Και κάπως δεν μας πιστέψανε κιόλας ότι μπορεί η ομάδα να πετύχει. Οπότε πήγαμε στο Βόλο, που ήταν το πρώτο φάσο του World League. Παίξαμε με την Ολλανδία, την κερδίσαμε, τη Ρωσία, την Αγγλία. Οπότε εκεί μπήκαν οι βάσεις. Και στην Κίνα έγινε η μεγάλη επιτυχία που είχε το χάπινο μετάλλιο. Μία αποτυχία θεωρώ σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να βάλεις δύναμη για να την ξεπεράσεις. Δεν πρέπει ποτέ να σταθείς στην αποτυχία. Πρέπει να δεις τα λάθη σου, να τα βελτιώσεις, ώστε την επόμενη φορά να είσαι έτοιμος να πετύχεις και να νικήσεις. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις στην αποτυχία ποτέ. Είναι λάθος να σε πάρει από κάτω ή να... Πρέπει να ανέβεις αμέσως. Και εμείς οι γυναίκες έχουμε κάποια προβλήματα μεταξύ μας, έτσι, καμιά φορά. Πώς είναι όταν είναι τόσες πολλές γυναίκες, τόσες πολλές μέρες το μήνα μαζί. Είναι σχεδόν μια ζωή μαζί. Είναι σχεδόν μια ζωή μαζί. Κοίταξα, οι προσπάθειες υπάρχουν, αλλά είναι τη στιγμή. Είναι όλες πάρα πολύ καλές κοπέλες, πάρα πολύ καλές αθλήτριες, οπότε δεν στέκονται στους μικροτσακωμούς ή στην ένταση της προπόνησης, γιατί η κούραση συνήθως φέρνει ένταση, φέρνει γκρίνια. Νομίζω υπήρξε πάρα πολύ καλή συνύπαρξη και πάρα πολύ καλή χημεία και γι' αυτό ήταν οι επιτυχίες.